Καλημέρα φίλε και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα και το Premium Free Μάθημα της εβδομάδος είναι εδώ για όλους εσάς Premium και Premium Free μέλη, όπου θα ανακαλύψουμε σήμερα τη δημιουργία του νέου λογοτύπου της Google, της υπηρεσίας λοιπόν Google Photos. Το συγκεκριμένο λοιπόν λογότυπο ουσιαστικά είναι ένας ανεμόμυλος ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφα σχεδιασμένος και φυσικά μου κέντρισε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που το είδα και φυσικά από την πρώτη στιγμή που το είδα ήθελα να το δείξω και σε εσάς πώς μπορεί να γίνει για να μπορέσετε λοιπόν να πάρετε ιδέες και φυσικά τροφή για σκέψη για τα δικά σας project. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ εύκολο μάθημα, πάρα πολύ γρήγορο μάθημα. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι κάποιες βασικές γνώσεις Photoshop και βεβαίω το Photoshop. Θα πάμε λοιπόν στο Photoshop, πρώτη κίνηση, να πάμε να επιλέξουμε το Rectangle Tool, το οποίο φυσικά μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε shape τετραγώνου και γενικότερα παραλληλόγραμμου. Θα επιλέξουμε μέσα από εδώ το shape, πολύ σημαντικό και βεβαίως μέσα από το fill θα επιλέξουμε μία απόχρωση από τις αποχρώσεις που έχουν τα κομμάτια του ανεμόμυλου. Βλέπετε τα φτερά θα λέγαμε. Κάνουμε ένα κλικ εδώ. Θα επιλέξουμε αυτό για παράδειγμα, κάνουμε κλικ στο OK και θα έρθουμε στη συνέχεια να, κάνουμε, να σχεδιάσουμε λοιπόν ένα κουτάκι. Πριν το κάνω αυτό όμω, θα πατήσω το Ctrl R, να βγουν οι χάρακε, Command R στο Macintosh και θα κάνουμε ένα click and drag για να βγάλουμε οδηγού οι οποίοι θα κάθονται σωστά, θα χωρίζουν λοιπόν τα χρώματά μα σωστά όπω ακριβώ πρέπει να είναι για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα, μια διαχωριστική γραμμή η οποία φυσικά θα μα επιτρέψει να δουλέψουμε λίγο πιο σωστά. Αν σε περίπτωση φτάσετε εδώ και δεν μπορείτε να πάτε, για παράδειγμα, στο σωστό σημείο, δηλαδή ακριβώ στη μέση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε click and drag με το control κρατημένο. Και βεβαίω έτσι μπορούμε να κάνουμε το fine tuning, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια πιο μικρή επέμβαση ουσιαστικά χωρίς να μας μαγνητίζει το grid του Photoshop. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε να τοποθετήσουμε πράγματα και guides ακριβώ εκεί που τα θέλουμε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα πάρω λοιπόν το Rectangle Tool και θα έρθουμε τώρα να κάνουμε ένα click and drag για να σχεδιάσουμε, θα λέγαμε, ένα κουτάκι έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι εδώ, δηλαδή στην άκρη του τριγώνου που βλέπουμε μπροστά μα, και θα πάμε στη συνέχεια να α, ουσιαστικά παραμετροποιήσουμε το συγκεκριμένο. Θα έρθω, θα το χαμηλώσω λίγο για να βλέπω τι γίνεται από πίσω. Και θα πάω λοιπόν τώρα, θα πάρουμε από εδώ το λευκό μας βελάκι, βεβαίως το Direct Selection Tool όπως λέγεται, και θα έρθουμε τώρα, θα τραβήξουμε και θα πιάσουμε το συγκεκριμένο point. Θα το τραβήξω λοιπόν αυτό προς τα δεξιά, βλέπετε, μόλις το αφήσω, θα βγάλει ένα μήνυμα το φώτος, οπότε φίλε, το συγκεκριμένο θα γίνει από Live Shape ένα ε, απλό μονοπάτι. Continue, yes, Πρακτικά δεν κάνει καμία διαφορά για μας αυτό. Και θα έρθω λοιπόν τώρα εδώ ακριβώς και θα κάνουμε ένα πέρασμα περίπου μέχρι εδώ. Βλέπετε. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα πηγαίνω σύμφωνα με τη διαγώνιο που είχαμε. βεβαίω δεν φαίνεται ακριβώς η άκρη του συγκεκριμένου φτερού, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε λοιπόν συνέχεια κάπου εδώ να το φέρουμε σε μια σωστή ευθεία αυτό. Εδώ για παράδειγμα και θα φέρουμε αυτό να κάτσει λίγο πιο πάνω. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε πετύχει μια σωστή ευθεία σύμφωνα με τους οδηγούς και βεβαίω εδώ ακριβώς θα μπορούσα να το φέρω και λίγο πιο έξω. Αυτό εδώ για παράδειγμα, και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έρθουμε και να δημιουργήσουμε δύο points με το pen tool. Βεβαίω, επειδή τώρα δουλεύουμε σε μονοπάτι, το pen tool μπορεί να έρθει για να προσθέσει points. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό να παραμετροποιήσω τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, βλέπετε πως κάνουμε δύο points τώρα. Θα πάρω και πάλι το λευκό βελάκι, θα κάνω κλειστό ενδιάμεσο και θα το φέρουμε να κάτσει θα λέγαμε στο περίπου, έτσι, εκεί ακριβώς που θέλουμε. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Και βεβαίω και πάλι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το opacity, να δούμε ακριβώς πώς φαίνεται το γραφικό μας. Να δούμε λίγο πώς είναι. Νομίζω είναι μια χαρά. Βλέπετε πόσο απλό ήταν. Έχουμε δημιουργήσει και μια πολύ ωραία καμπύλη εδώ. Αντίστοιχα θα μπορούσα να πάω και εδώ να κάνω μια καμπυλίτσα Για παράδειγμα θα μπορούσα να έρθω να κάνω ένα καινούριο point εδώ και να φέρω το συγκεκριμένο να έρθει να κάτσει λίγο πιο πίσω για να μπορέσει λοιπόν να κάνει μια καμπύλη. Βλέπετε, είναι τόσο απλό η δημιουργία καμπυλών στο Photoshop. Ενδεχομένω να το φέρω αυτό και τα δύο να έρθουν να κάτσουν λίγο πιο έξω για να καλύψουν το κομμάτι που πλέον φαίνονταν κίτρινο χρώματο. Τώρα λοιπόν είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πόσο εύκολο ήταν αυτό, έτσι. Θα μπορούσα λοιπόν τώρα ενδεχομένω να βγάλω και αυτό. Βλέπετε τώρα όμω ότι σπάσαμε το μονοπάτι. Οπότε νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω κάτι περισσότερο. Είμαστε μια χαρά. Θα μπορούσα να το μεταβάλω λιγάκι, αλλά φυσικά τώρα παίζω με τα pixel. Οπότε νομίζω δεν είναι ε, αναγκαίο να το κάνω αυτό, οπότε γυρίζω λίγο πίσω στο history. Εδώ λοιπόν, ακριβώ. Και τώρα θα έρθουμε και θα το δούμε από μακριά, να δούμε πώ φαίνεται. Και βλέπετε πόσο ωραίο είναι έτσι. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει το ένα φτερό, και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε να επιλέξουμε το rectangle. Και βέβαια τώρα να κάνουμε ένα αντίγραφο. Οπότε Ctrl J, Command J στο Macintosh Και μετά Ctrl Taf θα φέρουμε το anchor, ακριβώς, Κοιτάξτε λίγο, στο κέντρο του σταυρού, του γνήσιου λοιπόν σταυρού που είχε το αρχικό λογότυπο, βλέπετε, και τώρα θα το φέρουμε περιστροφικά 90 μοίρες και βλέπετε πώς α ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Και αυτό είναι όλο. Επιβεβαίωση, μετά θα πάμε θα επιλέξουμε τώρα και τα δύο νέα αντίγραφα. Βασικά θα το ονομάσουμε αυτό φτερό 1 και το άλλο φτερό 2. Θα φέρω το φτερό 2 από κάτω. Και θα κάνουμε, θα τα επιλέξω για τα δύο και με το Alt, Click and Drag θα κάνω ένα set ακόμη με αντίγραφα λοιπόν. Τα οποία τώρα με Ctrl Tab θα έρθουμε, θα επιλέξουμε αυτό το σημείο σαν κέντρο και πάλι. Και θα τα περιστρέψουμε εκ νέου για να μπορέσω να κουμπώσω σωστά. Τέλεια. Και αυτό είναι όλο. Βλέπετε πώς απλά φτιάξαμε το λογότυπο του Google. Του Google Photos για να είμαστε ακριβείς. Πηγαίνω λοιπόν τώρα να γράψουμε το φτερό 3. Και μετά βεβαίω φτερό 4. Θα τα φέρω λοιπόν τώρα λίγο πιο δεξιά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε εκ νέου και να βλέπουμε γενικότερα το αρχικό μας Δημιούργημα. Βλέπετε ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αλλάξουμε λίγο την απόχρωση εδώ. Βεβαίω, ε, μερικά, για παράδειγμα το κόκκινο, εδώ μου βγαίνει ματζέντα, αλλά όπω και αν έχει, θα παίξω λίγο τώρα με μια φωτεινή απόχρωση του χρώματο και μετά εδώ μια σκοτεινή. Οπότε, λοιπόν, θα παίξουμε έτσι και ουσιαστικά θα βάλουμε, α, θα λέγαμε, α, προς, α, α, ατομικά κατά μία έννοια, α, adjustment layers, τα οποία ουσιαστικά θα ελέγχουν τη φωτεινότητα του χρώματος. Οπότε καταρχά θα αλλάξουμε το χρώμα. Πηγαίνουμε λοιπόν στο πρώτο, θα του δώσουμε με διπλό κλικ το κίτρινάκι που έχει και το original. Πηγαίνουμε στο δεύτερο, θα δώσουμε το κόκκινο. Πηγαίνουμε στο τρίτο, θα δώσουμε βασικά αυτό. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι μπλε, έτοιμο. Οπότε ερχόμαστε και στο τελευταίο, πράσινο. Και τώρα θα πρέπει να το κουμπώσουμε λίγο το ένα μέσα στο άλλο. Βεβαίω αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στο πρώτο, το κίτρινο. Και θα πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο, αυτό εδώ ακριβώς, και θα κάνουμε control click. Αυτομάτως λοιπόν τώρα βλέπετε πως πιάνουμε το περίγραμμα του δεύτερου και ουσιαστικά θα βάλουμε ένα layer mask πάνω στο κίτρινο φτερό για να μπορέσει να κρύψει τη συγκεκριμένη γωνία. Θα μπορούσα να ξεκινήσω και να κρύβω το ένα πάνω από το άλλο στο, στα layers εδώ μέσα για να κρύψω γενικότερα το κομμάτι αυτό, αλλά κοιτάξτε λίγο αυτό εννοώ, βλέπετε, αλλά δεν θέλω να παίξω έτσι, θέλω να παίξω με μάσκες, είναι πολύ πιο θα λέγαμε σωστές τουλάχιστον για μένα. Οπότε ερχόμαστε φτερό 1 και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι το εξή. Alt και κλικ πάνω στο Layer Mask. Option, κλικ πάνω στο Layer Mask. Και αυτομάτως βλέπετε πώς κρύβεται αυτό το κομματάκι το οποίο περίσσευε πίσω. Ουσιαστικά έχει κρυφτεί, αλλά δίνει την αίσθηση ότι έχει κρυφτεί πίσω από το κόκκινο. Θα πάω στη συνέχεια να κάνω το ίδιο ακριβώς και με το κόκκινο σε σύγκριση με το μπλε. Οπότε ερχόμαστε στο μπλε, φτερό 3. Θα πιάσουμε το δεύτερο και πάλι, alt-click, βλέπετε αυτομάτως Και βέβαια εδώ, ακριβώς θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και πάλι. Οπότε, πηγαίνουμε, φτερό 3, μάλλον καλύτερα φτερό 4 πρώτα, να πιάσουμε το περίγραμμα, φτερό 3 μετά, alt-click. Και βλέπετε πόσο ωραία! Α, ακριβώς λοιπόν αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι, και πόσο εύκολο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Πάμε στη συνέχεια να κάνουμε τώρα να βάλουμε το εφέ του σκιαιρού σημείου. Θα έρθω λοιπόν, θα πάρουμε από εδώ το πόλιγκο να αλλάσω, και θα κάνουμε ένα κλικ και θα περάσουμε μέχρι απέναντι. Θα πιάσουμε λοιπόν και το μπλε με τη μία. Βγαίνουμε λοιπόν έξω, τέλεια. Το κλείνουμε. Και θα πάω λοιπόν τώρα, θα βάλω μέσα ένα Brightness Contrast Adjustment Layer, το οποίο θα είναι πάνω από το φτερό 1. Σούπερ. Θα το κάνω clipped, δηλαδή να ελέγχει μόνο το φτερό 1. Και τώρα κοιτάξτε πόσο εύκολα θα μπορέσω να το κάνω λίγο πιο σκούρο και βεβαίω θα σκουρίνει μόνο αυτή η πλευρά. Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι, βλέπετε πόσο απλό και πόσο υπέροχο είναι. Βλέπετε έτσι, τέλεια. Πάμε στη συνέχεια στο μπλε, το οποίο ήδη έχει πάρει το περιγραμμα. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα, τέλεια. Οπότε θα πάμε να επιλέξουμε ουσιαστικά το brightness αυτό. Θα κάνουμε ένα αντίγραφο. Θέλω να το ρίξω πάνω από το φτερό 3. Οπότε, alt click and drag, το ρίχνουμε εδώ πάνω. Και βέβαια τώρα θα το κάνουμε και αυτό clipped, έτσι. Οπότε clipped πάνω στο φτερό 3, δηλαδή στο μπλε. Μόνο που εμεί τώρα θέλουμε να το αντιστρέψουμε. Δηλαδή, κοιτάξτε, εδώ ακριβώ το φωτεινό πιάνει πιο μεγάλη επιφάνεια από ότι το σκιερό. Εδώ βεβαίω αυτή τη στιγμή είναι το αντίστροφο, γιατί έχουμε τι προκατεστημένε ρυθμίσει οι οποίε δούλευαν μια χαρά στο κίτρινο, αλλά όχι στο μπλε. Ερχόμαστε λοιπόν πάνω στη μάσκα και θα κάνουμε κλικ στο invert. Και αυτομάτω βλέπετε πόσο εύκολο ήταν και αυτό. Πηγαίνουμε στη συνέχεια να κάνουμε το ίδιο ακριβώ και από την άλλη πλευρά για το φτερό 2 και 4. Οπότε ερχόμαστε, θα περάσω από εδώ και θα καλύψουμε όλο αυτό το κομμάτι. Ίσως να πάμε λίγο και πάνω. Εδώ λοιπόν για παράδειγμα. Τέλεια. Και βλέπετε πόσο ωραία. Α, θα το πετύχω. Θέλω λοιπόν να πετύχω ακριβώς. το βρήκα. Τέλεια. Το σημείο λοιπόν αυτό. Σούπερ. Και μετά θα περάσουμε. Και πάλι λοιπόν α, βασικά θα μπορούσα να πάω από πάνω για να πιάσουμε πρώτα το κόκκινο. Μάλλον καλύτερα, όχι. <laughs> τα κάνα σαλάτα. Θέλουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι να σκουρίνουμε το κάτω. Οπότε, καλά το ξεκίνησα. Περνάμε λοιπόν από εδώ, το κλείνουμε. Μπούμ. Και μετά πηγαίνουμε στο φτερό 2. Θα βάλουμε από πάνω ακριβώ ένα brightness contrast με το brightness στο μείον 25. Clipped φυσικά. Και βλέπετε πόσο ωραία είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Και πηγαίνουμε τέλο. Θα πάρω και πάλι όπω έκανα πριν από λίγο με το κίτρινο και το μπλε. Θα πάρουμε τώρα από το κόκκινο το συγκεκριμένο adjustment brightness και θα κάνουμε alt click and drag να το ρίξουμε πάνω από το φτερό 4. Και φυσικά βλέπετε πώ το παίρνει αυτόματα. Βεβαίω πρέπει να το κάνω clipped πρώτα για να ελέγχει μόνο εκείνο. Και βεβαίω τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα invert και πάλι τη μάσκα. Οπότε κάνουμε κλικ στο invert και αυτομάτω βλέπετε πώ έχουμε δημιουργήσει ένα υπέροχο λογότυπο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι έτσι. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να τα βάλω σε ένα group όλα αυτά, να το ονομάσουμε Google Photos Logo. Και φυσικά με χρήση για παράδειγμα ενός Skew Saturation θα μπορούσα να τους αλλάξω χρώμα Ardyn, ίσως να το κάνω και Clipped, να ελέγχει μόνο αυτό, και βλέπετε πόσο απλά μπορεί να κάνετε ένα καινούργιο λογότυπο για κάποιον άλλο πελάτη. Έτσι, ενδεχομένω μπορείτε να το πουλήσετε και έτσι με άλλα χρώματα. Όπω και αν έχει όμω, βλέπετε πόσο απλή είναι η δημιουργία μέσα από το Photoshop και πώ από το μηδέν ουσιαστικά πήραμε μία ιδέα και την αναδημιουργήσαμε σε ελάχιστο χρόνο. Από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο και από το teachme.gr ήταν το premium free μάθημα τη εβδομάδα, το οποίο φυσικά απείλαυσαν όλα τα premium free και τα premium μέλη. Να είστε καλά, φίλοι μου. Θα τα πούμε φυσικά εμεί σύντομα.